Γεια σας gamers, καλώς ήρθατε στο κανάλι, είμαι ο Μίστα και σήμερα θα δούμε το The World Needs Heroes trailer της DC. Θα μας δείξει όλους τους ήρωες που ετοιμάζει για εμάς. Είμαι πολύ χαϊπαρισμένος, ξέρετε είμαι λίγο της DC και είμαι έτσι. Οπότε πάμε να δούμε και να αναλύσουμε έναν έναν από τους χαρακτήρες που θα δούμε. Πάμε να δούμε όλο το trailer στην αρχή χωρίς καμία διακοπή και μετά θα το κάνουμε ένα έτσι μια ψηλό ανάλυση. Να δούμε, να πω άποψη για κάθε χαρακτήρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Let's go! Όπα, όπα, όπα. Μας έβαλε τα αυτιά. Μπατμάνας. Μπατμάνας. Ωραίος είναι. My son dreamt of a better world. Ναι, ρε, φίλε. That's why he saved me. Black Adam. Rock! Θα τα αγαπώ. Να τους, Έσδρας. Ωραίος το λίγο. Όπα, Αχουαμάνας. What could be greater than a king? Έλα ρε, εντάξει, είναι ωραίος. A hero. Το 2022, έτσι, το 22. If we don't stand up, no one will. Heroes. Come with us. Oh! JSL, oh! Dr. Fate! Ναι ρε φίλε! Aquaman! Are you in? Ανατρίχησα. Boom! Ωχω, μπρο, τι φάση! Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά-σιγά, παιδιά, σιγά-σιγά. Frame by frame, τι είναι αυτό το πράγμα που είδαμε τώρα. Λοιπόν, Πάτισον, σας το έχω ξαναπεί, μ' αρέσει το πρόσωπό του έτσι, του ταιριάζει στη στολή, ρε. Εκεί που είχα ανησυχία ότι πώς είναι στη στολή, δεν μου ταιριάζει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Θέλω να μου πείτε και εσείς στα σχόλια πώς σας φαίνεται σαν Μπατμάνας. Δείτε, έτσι. Κατουγούμαν, εντάξει, αλλά εδώ είμαστε. Δείτε τον. Έχει φτιαχτεί ο τύπος, είναι ο ρόλος της ζωής του πιστεύω. Έχει φτιαχτεί για να είναι ο Black Adam, δείτε εδώ. Ρε, δεν μπορώ, αλήθεια τώρα, δείτε τον. Νάτος, δείτε εδώ, ανυπομονώ, αλήθεια σας λέω, ανυπομονώ πάρα πολύ για τον Black Adam. Παιδιά, πολύ χαϊπαρισμένο σε κινηματογράφο σίγουρα όλα αυτά. Και έρχονται όλα τα 22, έτσι. Να τους. Αυτή η στολή μου άρεσε πάρα πολύ. Παιδιά, συμπάθησα πάρα πολύ την Έζρα. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Είχα ένα θεματάκι στο το πώς έτρεχε στο Justice League. Αλλά άμα το σκεφτείτε, ρε παιδιά, με τόση ταχύτητα που τρέχει, ο Μπάρι δεν είναι και κάτι εκπαιδευμένο μαχητή ή οτιδήποτε. Οπότε, άμα τον δούμε σε slow-mo, λογικά έτσι γκούφι λίγο θα ήταν η τέτοια ή το τρέξιμο. Αλλά δεν ξέρω, δεν με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Έζρα σαν Flash. Οπότε, well, θέλω να δω την ταινία αυτή. Να τους, εντάξει. Τι να πεις τώρα, Jason Momoa δεν απογοητεύει, παιδιά. Aquaman, μου άρεσε πάρα πολύ σαν Aquaman. Πολλοί δεν συμπάθησαν στις ταινίες. Εντάξει, εγώ θα πω ότι δεν ήταν οι καλύτερες ταινίες ever, αλλά εμένα μου άρεσε πώς ταιριάζει γάντι ο ρόλος του Aquaman στον Jason. Ταιριάζει πάρα πολύ, ρε φίλε, και μου αρέσει πάρα πολύ. Ανυπομονώ να δω τι θα δούμε. Δείτε τώρα αυτή την εικόνα, έτσι. Ο τύπος είναι ο Aquaman. Δείτε εδώ, είναι ο πιο ωραίος Aquaman και από τα comic πιο ωραίος είναι, ρε φίλε. Δείτε εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ειδικά αυτό με η στολή εδώ πέρα, μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Πείτε μου και εσείς την άποψή σας. Βαδίζει σε σωστό δρόμο επιτέλους. Τουλάχιστον εμφανισιακά, έτσι όπως τα βλέπουμε λίγο, τα cast είναι επιτυχημένα. Απλά ξέρεις τι, αδυναμούν εκεί στο σενάριο, θα έλεγα. Εκεί θέλει λίγο κάτι κάντε εκεί πέρα λίγο, ρε. Νάτος, Black Adam, δείτε εδώ τι κάνει. Αστραπές εδώ, χαμός κακό. Δεν του ταιριάζει τώρα, ας πούμε. Εμένα μου ταιριάζει, δεν ξέρω. Θέλω να το δω και όμως σε πράξη, να δω πώς θα φανεί σε ερμηνεία, ας πούμε, ο χαρακτήρας. Έχουμε χιλιοδεί τον Batman, οπότε έχει δύσκολα big shoes to fill που λένε στα εξωτερικά. Οπότε πάμε να δούμε. Νάτος Hawkman, Justice Society of America, JSA. Κανονικά πράσινα είναι τα παντελόνια του, από ό,τι θυμάμαι. Αλλά δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Δείτε εδώ, design. Πολύ ωραίο. Γενικά το costume design μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Δείτε το. Δεν είναι φτιαγμένος για τον Black Adam. Πείτε μου τώρα αλήθεια, πείτε μου στα σχόλια ειλικρινά τώρα. Δεν είναι φτιαγμένος για αυτό. Δεν μπορώ. Νάτος. Dr. Fate. Dr. Freaking Fate. Dr. Fate. Λοιπόν. Είναι ένας από τους πιο OP χαρακτήρες ever, να ξέρετε παιδιά. Dr. Fate είναι πολύ OP. Και ανυπομονώ να δω αλήθεια και τον ηθοποιό που διαλέξανε.
Πολύ ενδιαφέρον επιλογή. Δεν ξέρω. Νομίζω θα είναι ωραίο. Θα είναι ωραίο. Πείτε μου, Dr. Fate. Μ' αρέσει και το costume design πάρα πολύ. Δηλαδή. Δεν ξέρω, ταιριάζει. Μου ταιριάζει. Οπότε έχουμε 4 ταινίες του 22. Batman, The Batman, Black Adam, The Flash, Aquaman and The Lost Kingdom. 4 ταινίες έρχονται το 22. Batman τώρα το Μάρτιο, από ό,τι ξέρω, είναι τώρα κοντά. Το Μάρτιο βγαίνει το Batman. Στα γενέθλιά μου πρέπει να βγαίνει, 4 Μαρτίου. Να είστε εδώ στο stream, δεν είναι ωραία. Σάββατο. Ναι, είμαι πολύ χαϊπαρισμένο. Batman σίγουρα θα πάμε. Εκπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Χαϊπάρομαι. Θέλω. Τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτή η σκηνή τώρα με έκανε λίγο confused. Βλέπετε δεξιά η κοπέλα, είναι η Supergirl. Μου αρέσει. Αριστερά τώρα τι βλέπουμε, είτε άλλο timeline flash. Δεν ξέρω, με έχει μπερδέψει αυτή η σκηνή λίγο. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά. Όλα μου αρέσουν. Ό,τι έχω δει, τουλάχιστον εμφανισιακά μου αρέσουν. Τώρα οι ταινίες σαν ταινίες. Εκεί είναι το πράγμα που φοβάμαι εγώ, έτσι. Είναι το να γίνουν καλά. Να γίνουν καλά, να είναι καλό σενάριο. Δεν ξέρω. Η DC, παιδιά, μην μας απογοητεύσετε πάλι, σας παρακαλώ. Οπότε το hype είναι μετριασμένο πάρα πολύ, ξέρουμε γιατί. Καλοδεχούμενες. Μέχρι στιγμής, ό,τι βλέπω μου αρέσει. Πείτε μου εσείς τα σχόλια για κάθε έναν ήρωα που είδατε. Τι σκέψεις έχετε, πώς σας αρέσει, δεν σας αρέσει, τι θα θέλετε να αλλάξει. Κάτι μήπως που δεν είδα εγώ στο τρέιλερ, να συζητήσουμε, βρε παιδί μου. Γράψτε τα όλα κάτω στα σχόλια. Κάντε subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι και κάντε all notifications για να μην χάσετε επόμενα uploads. Και κάνουμε live stream όλα τα νέα games κάθε Σάββατο στις 8 η ώρα εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι στο YouTube. Μην το χάσετε, τα live stream, παιδιά, είναι μουά. Τα δουλεύω πάρα πολύ τα live stream και λατρεύω την ώρα που περνάμε εκεί μαζί. Τέλεια, κάθε Σάββατο 8 η ώρα, μην το ξεχάσετε. Είμαι ο Μίστα και ευχαριστώ που είδατε όλο το βίντεο. Και μην ξεχνάτε, game on!